ήρθατε στο Root Club. Καλώς ορίσατε στην Πάτρα. Το θέμα ήταν πώς μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχουν περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία. Λογική παιδιών τα οποία θα χρειαστεί να σκέφτονται με δημιουργικότητα, που θα πρέπει να σκεφτούν, όπως λέμε στο Καρπενήσι, out of the box. Το Πανεπιστήμιο είναι ο κατεξοχήν χώρος παραγωγής γνώσης και έρευνα. Το θέμα της επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με τα πανεπιστήμια στα δικά μου τα χρόνια τα φοιτητικά ήταν ένα ταμπού. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά και την κοινωνία. Η επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο γίνεται από μια δομή που ξεκινάει την πρώτη μέρα που ο φοιτητής θα γραφτεί στο Πανεπιστήμιο. Really validated for me the proposition that Greece could be much more competitive in this space. We've seen that proposition really demonstrated over recent months. It's huge new investment from Microsoft, of course, their largest investment ever in Greece. What we had in mind was that we wanted to help people stay in Greece and reverse the brain drain. Ο σκοπός μας είναι λοιπόν να διευρύνουμε, να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή την σύνδεση καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας. Η τεχνογνωσία που παράγεται στα πανεπιστήμια αφορά, δεν αφορά την περιοχή μας, σαν αγορά, αφορά την παγκόσμια κοινότητα. Ανοίγουμε λίγο το μυαλό μας, διευρύνουμε λίγο τη σκέψη μας και μιλάμε για δημιουργικές βιομηχανίες. Το παράδειγμα του Αναρχητικού Πάρκου Λεωνιδίου είναι η επιτομή της καινοτομίας στην ελληνική επαρχία. Το LEADER λοιπόν είναι μία καινοτόμως μεθοδολογία για την ανάπτυξη της αγροτικής πέσης.